Εμείς τώρα πάμε να συνδεθούμε με την Πάρνηθα και τον Γιάννη Ρίγο. Εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, Γιάννη, είναι σε επιφυλακή. Έχει ξεκινήσει και η καταγραφή των ζημιών. Έτσι ακριβώς, από νωρίς το πρωί και σήμερα ξεκίνησαν την καταγραφή τα κλιμάκια από την πολιτική προστασία σε όλη την ευρύτερη περιοχή, την Αγία Παρασκευή, την Ιερά Μονή εδώ πέρα της Αγίας Παρασκευής, αλλά και σε άλλες περιοχές που έχουν γίνει πολύ μεγάλες ζημιές. Ένα από αυτά τα σπίτια λοιπόν βρισκόμαστε εμείς. Βλέπετε τις ανυπολόγιστες ζημιές. Έχει πέσει η σκεπή του συγκεκριμένου σπιτιού. Μέσα έχουν λιώσει τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει μείνει όρθιο. Να σου πω, Λίνα, ότι μάλιστα την Τετάρτη, το μεσημέρι της Τετάρτης που κινδύνευσε η συγκεκριμένη περιοχή και το συγκεκριμένο σπίτι, η αστυνομία έφτασε εδώ και με έναν τρόπο έσπασε την πόρτα και κατάφερε να περάσει, να σπάσει, να μπει μέσα για να δει αν υπάρχουν ανθρώπινες ζωές που βρίσκονται σε κίνδυνο. Δεν είναι και το μοναδικό σπίτι, είναι πάρα πολλά εδώ στην ευρύτερη περιοχή που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Βλέπετε δίπλα μια αποθήκη, ένα αυτοκίνητο έχουν λιώσει. Ποια είναι η κατάσταση βλέποντας εδώ την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής? Είναι στάχτη και από καΐδια. Μαζί μας έχουμε και τον κύριο Κώστα εδώ που πραγματικά έσωσε το σπίτι του την τελευταία στιγμή μόνο με κάποιες υλικές ζημιές. Ναι. Ήσασταν εδώ με τα παιδιά σας. Ήμουν εδώ με τα παιδιά και όλη την Τετάρτη το πρωί μέχρι το απόγευμα σβήναμε τις φωτιές. Με λάστιχο, ναι. Εσείς μου λέγατε νωρίτερα ότι ακούγατε συνεχώς εκρήξεις. Από την Τρίτη το βράδυ οι εκρήξεις ήταν απανωτές. Από το βουνό. Από την Πάρνηθα. Εκρήξεις φοβερές. Ναι. Πολλοί κάτοικοι μας λένε ότι κάνουν λόγο για εμπρισμό. Ναι, πιστεύω έχετε... ότι είναι εμπρισμός 100%. Ότι είναι εμπρισμός. Εκρήξεις πάρα πολλές. Όλη την Τρίτη μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης είχαμε συνεχές απανωτές εκρήξεις. Εσάς σας έδιωξαν από εδώ οι αστυνομικοί την τελευταία στιγμή? Την Τρίτη το απόγευμα, το βράδυ μάλλον, κατά τις 2.30-3 η ώρα, πέρασε πυροσβεστικό και μας είπε να εκενώσουμε την περιοχή. Την Τετάρτη που έφτασε όμως εδώ η φωτιά? Την Τετάρτη που έφτασε δεν πέρασε καμία πυροσβεστική, όχι. Ήσασταν ολομόναχοι? Μόνοι μας είμαστε. Μόνοι μας, Τετάρτη μόνοι μας. Αυτό, Λίνα, καταγγέλουν αρκετοί κάτοικοι εδώ στην ευρύτερη περιοχή, ότι δεν είχαν την βοήθεια που χρειάζονταν εκείνη την στιγμή που τα σπίτια τους κινδύνευαν απειλητικά από τις απειλητικές φλόγες, με συγχωρείς, και βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση σε πολλά από τα σπίτια εδώ στην Αγία Παρασκευή, που καταστράφηκαν ολοσχερώς και τυλίχθηκαν στις φλόγες. Τώρα, η μάχη δίνεται στις αναζωπηρώσεις επίσης. Υπάρχει επιφυλακή, Γιάννη, και είχαμε μια μικρή αναζωπήρωση νωρίτερα σήμερα. Έτσι ακριβώς, πριν από λίγα λεπτά λοιπόν υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση στην Μονή, στην Ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής, εκεί όπου σε μια χαράδρα είχαμε μια μικρή αναζωπήρωση. Εκεί γρήγορα έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και κατάφεραν να οριοθετήσουν αυτό το μέτωπο, και τώρα παραμένουν βεβαίως σε επιφυλακή όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή. Πάντως, όπως είδαμε, είναι ιδιαίτερα δύσκολη η επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς που σάρωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος της Πάρνηθας.